Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μαραγκός, γραμματέας, γραμματέας του Επιμελητηρίου Εύβοιας. Κύριε Μαραγκέ, είστε δίπλα στους καταστηματάρχες εστίασης. Σήμερα δίνετε το παρόν. Ένα σχόλιο για τη σημερινή κίνηση. Το Επιμελητήριο είναι δίπλα στους επαγγελματίες όλου του νόμου, τα εμπόρους, βιοτέχνες, τους πάντες, πόσο μάλλον στους καταστηματάρχες, στους επιχειρηματίες της εστίασης που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από όλους τους κλάδους, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είμαστε δίπλα στους, στα καταστήματα εστίασης και παρεμφέρει καταστήματα εστίασης, τα καφέ, κηλικία κλπ. Το Επιμελητήριο επανειλημμένα έχει στείλει προς τον Υπουργό Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον κ. Σταϊκούρα, τα αιτήματα των καταστηματαρχών, αυτά που ήδη μας έχουν καταθέσει. Πέραν αυτών, εστιάζουμε και εμείς από το Επιμελητήριο και βλέπουμε τι άλλα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην εστίαση για τώρα που θα ανοίξουν, όταν με το καλό ανοίξουν για το καλοκαίρι, και προβάλλουμε τα αιτήματά τους και τις ανάγκες των καταστηματικών προς στα αρμόδια Υπουργεία. Το Επιμελητήριο, σαν εξειδωτευμένος σύμβολος του κράτους, οφείλει να το κάνει αυτό και θα είμαστε δίπλα πάντα στους καταστηματάρχους. Είναι εμφανής η παρουσία του Επιμελητηρίου γενικότερα σε όλη αυτή την περίοδο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τις επικοινωνίες που έχετε με την κυβέρνηση και με όλους τους φορείς? Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρηματιών? Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι θέλει να είναι δίπλα στους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση έχει δείξει και με τις πράξεις ότι συμβάλλει σε αυτό τον αγώνα που κάνει, ή σε αυτό το έδωσε τα αιτήματά τους, τα δίκαια αιτήματά τους, και τα βλέπει σαν δίκαια. Από εκεί και μετά να δεν γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσο θα μπορέσει να τους ικανοποιήσει. Είμαστε όμως στην πρώτη γραμμή. Έχω να πω ένα. Να συγχαρώ μάλλον το Σωματείο Εστίασης και την Ομοσπονδία τους για την τόσο δυναμική τους παρουσία σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Το Επιμελητήριο θα είναι δίπλα τους να τους στηρίζει και πιστεύω η κυβέρνηση, αν υλοποιήσει όλα αυτά που έχει πει, σύν αυτά που ακούγονται σήμερα για κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό που θα είναι, που θα αφορά μόνο την εστίαση και τον τουρισμό, εάν υλοποιηθεί και αυτό, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση πλέον να μιλάμε για ικανοποιητικές παροχές προς τον κλάδο αυτό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.